Μαθητές και εκπαιδευτικοί τώρα στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου, θα μάθουμε περισσότερα σε λίγα δευτερόλεπτα, μάζεψαν 115 κιλά σκουπίδια και απορρίμματα από θάλασσες και από τον βυθό βέβαια της θάλασσας εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, το δεύτερο θέμα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Σκούλο. Κύριε Σκούλε, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω. Πρόεδρος Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας. Ξεχωριστή πρωτοβουλία, μαθητές και εκπαιδευτικοί εκεί σχολείων του Μυλοποτάμου κινητοποιήθηκαν και προχώρησαν σε μια ξεχωριστή δράση με πολλαπλά μηνύματα. Βασικό θέμα της δράσης, ο τίτλος μάλλον της δράσης, αφρός στον Μυλοπόταμο. Όχι, σκουπίδια στον αφρό στο Μυλοπόταμο. Σκουπίδια στον αφρό στο Μυλοπόταμο, σωστά, βέβαια. Τα απορρίμματα ξέχασα. Ακριβώς, ακριβώς. Και πολύ καλά το θέσατε. Είναι αυτό μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης, που είναι η Ομοσπονδία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων όλης της Μεσογείου. Και είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα, το Λίντερ Αλληλείας του ΑΚΟΜ Ψιλορίτη. Και έχει καθαρισμούς τόσο στον Παλί όσο και στο Πάνωμο, με συμμετοχή των δημοτικών σχολείων αυτών των δύο περιοχών και του γυμνασίου του Πανόρμου. Οι καθαρισμοί δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ το καινούριο έγκυται στο εξής, ότι έχουμε εκτός από το να καθαρίσουν την ακτή, που όπως είπατε βγάλαν σε 100 μέτρα ας πούμε ακτής, σημαντικό σκουπίδι από μια ακτή καθαρή. Όταν τη βλέπουμε για πρώτη ματιά είναι καθαρή. Αλλά ακριβώς αυτό δείχνει σε τι βαθμό σε άλλες περιοχές που είναι ακριβώς πολύ πολύ περισσότερο. Φανταστείτε τι γίνεται όταν βλέπουμε μια παραλία και λέμε αυτή η παραλία αντιμετωπίζει πρόβλημα καθαριότητας. Τι επικρατεί. Αυτές είναι καθαρές. Αυτή ήταν καθαρή και ήταν πιο πολλά εκεί που καταλήγει το ποτάμι και στα σημεία που δεν καθαρίζονται άμεσα. Γιατί είναι και η γέφυρα από πάνω, ας πούμε, που πετάνε και από εκεί κλπ. Υπάρχει μια έλλειψη συνείδησης και κουλτούρας στο θέμα αυτό που δεν μας τιμά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντως να πω κάτι εγώ, ότι είναι σημαντικό ότι σε αυτό τις δράσεις ευαισθητοποίησης πήραν μέρος μικροί μαθητές. Ακριβώς. Και μάζεψαν 115 κιλά σκουπιδιών. Και πώς αντιλαμβάνονται, τα παιδιά τη συμμετοχή τους σε αυτή τη δράση. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εμείς δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά καθαρίσανε τις ακτές. Τα παιδιά μετήχανε στην ερμηνεία αυτών των πραγμάτων. Τι βλέπεις, από πού προήλθε, πώς έφτασε εδώ, πώς θα μπορούσες να μην το φέρεις εδώ, τι μήνυμα θα πας πίσω στο σπίτι σου. Γιατί ξέρετε, τα παιδιά είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι της οικογένειας. Άρα μέσα από αυτά γίνεται η ευαισθητοποίηση στην ευρύτερη κοινωνία. Ακριβώς. Μέσα στο σπίτι, στα άλλα αδέρφια και ούτω καθεξής. Είναι μία. Και είχαμε και τους δίτες εκεί του κέντρου Υπόκαμπος που βγάλανε και αυτοί αρκετά σκουπίδια και εντυπωσιακά πράγματα. Λοιπόν, κρατάμε την κινητοποίηση, τα μηνύματα, τη συμμετοχή των παιδιών, τη ζωντάνια. Και τα μηνύματα βέβαια για την επόμενη μέρα. Όπως είπατε, οι μαθητές είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι να μας δείξουν τον δρόμο. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια και περιμένουμε και τις επόμενες δράσεις με ανυπομονησία. Και συγχαρητήρια σε εσάς που το μεταφέρετε, γιατί ένα μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται από εσάς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.